Ο Απόστολος Παύλος μας περιγράφει σήμερα με το ανάγνωσμα που διαβάσαμε την πνευματική εμπειρία του αληθινού χριστιανού. Και τι μας λέει, να σταθούμε σε δύο φράσεις πολύ κέρυες και σημαντικές. Λέει ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται με τον νόμο, με την τήρηση των νομικών διατάξεων, αλλά με την πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Τι σημαίνει αυτό, για να το δούμε. Ο άνθρωπος που πιστεύει ότι σώζεται βάσει μιας αντικειμενικής αλήθειας, όπως είναι ας το πούμε ο νόμος, τότε προσπαθεί, μετριέται με κάτι αντικειμενοποιημένο που είναι ο νόμος, για να νιώσει την σιγουριά ότι τα κατάφερε. Και άρα, τι βρίσκει μέσα από αυτό, τη δικαίωση του εαυτού του. Εγώ μπόρεσα και τήρησα τις νομικές διατάξεις και βρέθηκα εντάξει. Άρα είμαι σίγουρος για τη σωτηρία μου. Η σχέση την οποία αναπτύσσει είναι με το πράγμα, με το αντικείμενο, με τον νόμο. Και θέλει να στηρίζεται πάνω σε αυτό για να νιώθει ασφαλής. Να έχει την βεβαιότητα ότι είναι εντάξει και σώζεται. Αυτό όμως σε νεκρώνει. Σου ακυρώνει το πρόσωπο, γιατί δεν σε βάζει σε μια διαδικασία να σχετιστείς με κάποιον. Μοιάζει σαν κάποιον που είναι τίμιο σύζυγος στα καθήκοντά του, αλλά δεν λειτουργεί η καρδιά του. Τι να το κάνεις. Άρα, τι έρχεται εδώ και προτείνει, και λέει ο Απόστολος Παύλος, περιγράφει το βίωμά του, ότι σώζεται ο άνθρωπος με την πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, δηλαδή στο κτίσιμο μία σχέσης. Τι σημαίνει πίστη? Σε πιστεύω, σε εμπιστεύομαι, είσαι η χαρά μου, είσαι η ζωή μου. Αυτό, όσο και να πιάξεις το μυαλόδι, να ξεζουμίσεις, όσες πράξεις και ασκήσεις να κάνεις, δεν χτίζεται. Θέλει άλλη εσωτερική διεργασία. Να ρισκάρεις, να τολμήσεις, να μπεις σε μια σχέση, μπορεί και να αποτύχεις. Αλλά δεν φοβάσαι να αποτύχεις, γιατί εμπιστεύεις στο πρόσωπο του Χριστού. Λοιπόν, εύκολα τηρούμε κάποιες νομικές διατάξεις μέσα στην Εκκλησία, αλλά δύσκολα συγκινούμεθα, κινούμε την καρδιά μας προς τον Χριστό. Δηλαδή, τραβούμε την κίνηση του Θεού προς εμάς και την κίνηση δική μας προς τον Θεό για να συγκινηθεί η ύπαρξή μας. Εύκολα λέμε ότι τηρούμε τις παραδόσεις, αλλά δύσκολα ερχόμαστε στην καρδιά μας και να πούμε τι είναι γραμμένο μέσα της, ποιο είναι το όνομα που υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, ποιος είναι ο θησαυρός μας, ποιος είναι η ζωή μας. Αυτό θέλει άλλη διαδικασία, διαδικασία συντριβής και ταπεινώσεως, που αποδέχομαι ότι δεν με σώζουν τα έργα μου, δεν με σώζει ότι είμαι καλός άνθρωπος, δεν με σώζει η αρετή μου, αλλά είμαι απογυμνωμένος από αυτά. Έκανα τα πάντα, κατέκτησα τα πάντα, είμαι απολύτως επιτυχημένος, αλλά είμαι νεκρός. Γιατί θέλω άλλη χάρη μέσα μου, την εμπειρία της αγάπης του Θεού. Και πρώτον χρειάζεται να συντριβώ στην επίγνωση, δεν το έχω αυτό. Και συνέχεια να πω ότι δεν ζω χωρίς εσένα. Αυτό είναι ταπείνωση, αυτό είναι ο έρωτας. Δεν ζω χωρίς τον Θεό. Δεν ζω χωρίς τον Χριστό. Και κάνω τα πάντα, ψάχνομαι, αναζητώ, βρίσκω ευκαιρίες και τρόπους να τον ελκύσω. Και η ζωή μου, που μπορεί να είναι όπως όλο τον ανθρώπο φυσιολογική και έτσι πρέπει να είναι και δεν διορυθμούμε, όμως μέσα μας υπάρχει ένα καρφί και ένας πόνος, ένα εσωτερικό βλέμμα, μια εσωτερική ακοή που ψάχνει τρόπους να γαντζώσει την ευκαιρία να πιαστεί από τον Χριστό. Να συνδεθεί μαζί του με έναν εσωτερικό μυστικό τρόπο. Και τότε αρχίζει να αφυπνίζεται κάτι άλλο. Αναπτύσσεται άλλη ζωή. Γίνεται μια εσωτερική άλλη κίνηση. Τότε ο άνθρωπος ανακαινίζεται. Συναντάται με τον Χριστό και τότε βλέπει ότι δεν σώζεται ο άνθρωπος με τα έργα του νόμου, αλλά με την πίστη στον Χριστό. Γιατί? Γιατί τον έσωσε η παρουσία του. Γι' αυτό είναι οι πατέρες μας και στην κόλαση αρκεί να είμαστε με τον Χριστό. Αυτό είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η σωτηρία μας. Χρειάζεται ο άνθρωπος λοιπόν να ενθουσιαστεί, να βρει χαρά, να βρει φως και να πει: τώρα ζω, βρήκα το θησαυρό. Πώς μπορώ να το ξεκαθαρίσω ότι έχω αυτό? Γιατί κάποιος λέει: να το συγκίνηθε. Κάποιος στην εκκλησία και συγκινήθηκα και με έπιασε μια έξαρση, είδα και θαύματα και χίλια δύο πράγματα. Δεν είναι έτσι η ιστορία.
πώς θα το καταλάβω αν όντως ζω τη χάρη του Θεού, όταν ζήσω τέτοια εμπειρία που και να τα χάσω όλα και όλο το κόσμο να χαθεί, εγώ είμαι αναπαυμένος. Όλοι να με προδώσουν, όλοι να με δικήσουν, να με προσβάλλουν όλοι, να γίνω ασήμαντος, ο ανύπαρκτος όλου του κόσμου, εγώ είμαι ο υπαρκτός και ο σωσμένος και είμαι ο Χριστός ο ίδιος. Η πραγματικότητα βγαίνει όταν τα χάσεις όλα και δεν επιδιώκεις τίποτα, να είσαι πλήρης και γεμάτος. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και το ξεκαθαρίζει, ότι σταυρώθηκα μαζί με τον Χριστό. Και καταλήγει να λέγει, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Αυτό να το πάρουμε, να το βάλουμε μέσα μας σαν λόγο, σαν γνώση, είναι η ουσία όλης της πνευματικής ζωής. Δηλαδή έπαψα να ζω εγώ το θέλημά μου, επιθυμίες μου, προσδοκίες μου, οι λογισμοί μου και ζει ο Χριστός. Ζω τη ζωή του Χριστού. Γίναμε ένα με τον Χριστό. Και τότε βρίσκω αληθινά τον εαυτό μου. Όταν όμως αρχίζω, μιζεριάζω, ο ένας μου πέτσει, ο άλλος μου έκανε αυτό, είχα αυτό, έχασα εκείνο, για να τα μετρήσω και να κάνω υπολογισμούς, σχεδιασμούς, είμαι ένας ζωντανός άνθρωπος, δηλαδή νεκρός. Ζω εγώ, αλλά δεν ζει ο Χριστός και είμαι νεκρός. Είμαι μία μόνο βιολογική ύπαρξη. Αν όμως μπω σε αυτήν την διαδικασία, σε αυτή την αίσθηση ζωής, σε αυτή την εμπειρία ζωής, σε αυτή την κατάσταση ζωής, γλεντάω τη ζωή, την πανηγυρίζω τη ζωή. Είμαι ένας τρελός για τον κόσμο. Δεν είμαι τίποτα, εκεί είμαι όλα. Με αδικούν και χαίρομαι. Με περιφρονούν και βρίσκω ζωή. Εξαφανίζομαι και τότε βρίσκω τη ζωή. Δεν είμαι πουθενά και είμαι παντού. Δεν έχω τίποτα και τα έχω όλα. Αυτό είναι ο Χριστός. Καταλάβατε, αυτό είναι. Όλα τα άλλα είναι ψυχολογικού επίπεδου, καμώματα που έχουμε καθένας και μπερδευόμαστε. Αν δεν βρήκα αυτή την ανατροπή μέσα μου, αυτή την αναρχία μέσα μου, που αγαπώ τον κόσμο αλλά και με έξω από τον κόσμο, ότι δεν θέλω τίποτα, τα έχω όλα, δεν ζητώ, δεν επιδιωκώ τίποτα. Μα τι να ζητήσεις, έχεις τον Χριστό. Είναι δυνατόν να έχεις τον Χριστό και να ζητάς τίποτα? Είναι δυνατόν να έχεις τον Χριστό και να κλαίγεις ότι σε αδικήσανε? Είναι να νιώθεις ότι έχεις τον Χριστό και ότι κάτι έχασες? Μα αν έχεις τον Χριστό, χαίρεσαι να χάνεις. Αν έχεις τον Χριστό, θέλεις να είσαι ετοιμένος για χάρη του άλλου, που είναι η ζωή ο άλλος για σένα. Αυτή είναι η ουσία του Ευαγγελικού Λόγου. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια, νομικές διατάξεις, θρησκευτικές, κοσμικές, που τις έχουμε να τις καμαρώνουμε, να χειρωνόμαστε πίσω από αυτές και να νιώθουμε δυνατοί. Αυτό είναι. Αν δεν ξεπεράσουμε τον νόμο και δεν λάβουμε εμπειρία της χάριτος, δεν καταλάβουμε τι σημαίνει Χριστός.